Λοιπόν, εδώ είναι ο καλεσμένος μας μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μαχίν, καλώς ήρθατε. Γιατρέ μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το αυγενικό σύνδρομο είναι... Καταρχάς, τι είναι το αυγενικό σύνδρομο? Το οποίο το ακούμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο καιρό και επίσης απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Με το αυγενικό σύνδρομο είναι γενικά όλες τις παθήσεις που μπορούν να προσβάλλουν τον αυχένα. Mm. Είτε αυτό είναι μια κύλη με σπονδυλίου δίσκου στον αυχένα, είτε στένωση στην αυγενική μοίρα, δισκοπάθεια, αρθροπάθεια, εκφυλιστικές αλλοιώσεις και τα οποία προκαλούν συμπτώματα άκρως ενοχλητικά. Mm. Άρα υποφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, να φανταστούμε έτσι, κύριε Μαχίνη. Πολύ μεγάλο μέρος. Οι μελέτες λένε ότι περίπου 1 στους 2 ανθρώπους κάποια στιγμή θα έχει αυτό που λέμε γενικά αυγενικό σύνδρομο. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Πόνο στον αυχένα που μπορεί να κατεβαίνει στο χέρι, να δίνει δηλαδή αντανάκλαση στο χέρι, που σημαίνει ότι πιέζεται κάποιο νεύρο, μαγκώνει κάποιο νεύρο και πονάει το χέρι. Mm. Μπορεί να έχει μουδιάσματα, αιμοδίες στα χέρια, ζαλάδα. Και το πιο επικίνδυνο είναι αδυναμία. Έτσι, αδυναμία στα χέρια, αδυναμία στα πόδια, δυσκολία στο περπάτημα. Όλα αυτά μπορούν να είναι από τον αυχένα. Άρα πρέπει να... αυτά τα συμπτώματα λίγο να τα μετράμε. Δηλαδή, το λίγο να μας πονάει το χέρι μας δεν είναι επειδή ασχοληθήκαμε αρκετή ώρα με το κινητό μας. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί και να μην είναι και να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ακριβώς. Πόνος ο οποίος κατεβαίνει κάτω στο χέρι και εμένει για πάνω από μερικές μέρες, χρήζει διαρεύνησης. Πρέπει δηλαδή να το κοιτάξουμε. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι με μία μαγνητική στον αυχένα. Πόσο μάλλον τα ιδιαιτέρως ανισχυτικά συμπτώματα είναι αν αυτό συνοδεύεται και από αδυναμία στα χέρια. Να μας πέφτουν αντικείμενα από τα χέρια, να χάνουμε λεπτή κινητικότητα. Εκεί είναι που χτυπάει δηλαδή καμπανάκι, έτσι, γιατρέ. Ναι, ακριβώς. Εκεί χτυπάει καμπανάκι. Ότι πιέζονται τα νεύρα ή ο νοτιαίος μυελός τόσο ώστε να προκαλεί αδυναμία. Τότε πρέπει να το δούμε πιο σύντομα. Και τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε. Είπατε, νομίζω, μαγνητική. Υπάρχουν άλλες εξετάσεις που πρέπει να προηγηθούν ενδεχόμενα μέχρι να φτάσουμε εκεί? Όχι πλέον. Κοιτάξτε, παλιά η αλήθεια είναι κάναμε πρώτα ακτινογραφία, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η μαγνητική, είναι τόσο μεγάλης ακρίβειας, δεν έχει και ακτινοβολία. Επομένως, πηγαίνουμε κατευθείαν, η αλήθεια είναι, στη μαγνητική, η οποία μας τα δείχνει όλα ξεκάθαρα. Άρα την ακτινογραφία, γιατρέ, την προσπερνάμε ουσιαστικά, έτσι? Ναι, την ακτινογραφία πλέον την προσπερνάμε. Χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κάποιες ειδικές ακτινογραφίες σε κάμψη και έκταση, για να μας δείξουν αν υπάρχει αστάθεια σπονδυλική στήρα. Αλλά γενικά, έτσι, είναι η μαγνητική αυτή που μας λύνει διαγνωστικά το πρόβλημα. Μάλιστα. Ας πούμε τώρα λοιπόν ότι εγώ έχω μία πάθηση στον αυχένα, κύριε Μαχίνη. Ναι. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω, δηλαδή είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά? Για εξηγήστε μας λίγο. Πάντα, μπράβο, έτσι. Κοιτάμε πάντα πρώτα συντηρητικά. Αν γίνεται, πότε γίνεται, αν υπάρχει αδυναμία, αν υπάρχει αστάθεια στο περπάτημα γιατί πιέζει ο νοτιός μυελός ή μας πέφτουν αντικείμενα από τα χέρια, τότε το συντηρητικά δεν υπάρχει. Δεν τότε πέζει. Προχωράμε κατευθείαν. Αλλά στη μεγάλη, δηλαδή, εκεί είναι που είμαστε πια σε οριακό σημείο, δηλαδή πρέπει να μπει νηστέρι. Αντιστρέφεται, φτιάχνει, αλλά χειρουργικά. Όταν υπάρχει δηλαδή αδυναμία μυϊκή, να έχει προκληθεί αδυναμία στο νεύρο, αυτό είναι σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων. Έτσι. Mm-hmm. Στη μεγάλη πλειοψηφία μιλάμε για πόνο, είτε αυχένα είτε χέρι και μούδιασμα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση πάμε πάντα συντηρητικά πρώτα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε το χειρουργείο και στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων το αποφεύγουμε. Με συνδυασμό πώς? Με συνδυασμό ποιων πραγμάτων? Mm-hmm. Αποφεύγουμε πράγματα τα οποία επιδεινώνουν το πρόβλημα του αυχένα, δηλαδή να σηκώνουμε βάρη, να σπρώχνουμε, να τραβάμε βαριά αντικείμενα, τα τραντάγματα, π.χ. μηχανή σε ανώμαλο δρόμο, ας πούμε, ένα συνηθισμένο. Και ταυτόχρονα δοκιμάζουμε μη στεροειδή φλεγμονώδη ή άλλα παυσίπονα, συν φυσιοθεραπεία για ενδυνάμωση. Mm-hmm. Όταν λέτε βάρη να τα αποφεύγουμε, γιατρέ, εννοείται και μικρά βάρη, δηλαδή, ή για μεγάλα βάρη μιλάτε? Όχι, μιλάμε για μεγάλα βάρη. Ναι, μιλάμε για μεγάλα βάρη, όχι υπερβολές. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, κοινή λογική. Αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει είναι αυτό που λέμε κοινή λογική. Mm-hmm.
Και αυτό το δοκιμάζουμε για αρκετό καιρό. Συνήθως πιάνει συνδυασμός αναλγητικών, παυσίπονων, φυσιοθεραπείας, ενδυνάμωσης. Συνήθως δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Σε περιπτώσεις που παραμένει το πρόβλημα ή επιδεινώνεται, τότε συζητάμε πλέον για χειρουργική αντιμετώπιση. Η ενδυνάμωση γίνεται, ας πούμε, με βοήθεια συγκεκριμένων ασκήσεων, γυμναστικής κτλ. Ναι. Ναι, ναι, η ενδυνάμωση μπορεί να γίνει είτε συστηματικά από κάποιο φυσιοθεραπευτή. Uh-huh. Το καλύτερο είναι, ξεκινά μια φυσιοθεραπεία, μας δείχνουν μερικές ασκησούλες που μπορούμε να κάνουμε. Η κολύμβηση είναι ένα, όπως όλοι ξέρουμε, έτσι. Είναι κάτι μόνο. Το οποίο ενδυναμώνει χωρίς να επιβαρύνει. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Εγώ ήμουν 20 χρόνια Αμερική, έτσι, πρόσφατα ήρθα Ελλάδα. Ήμουν καθηγητής στο Ρίτσμον στη Βιρτζίνια. Uh-huh. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κατά κόρον το κολάρο, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Δεν πρέπει. Είναι όμως το πρώτο όχι. πράγμα που λένε οι γιατροί. Πάρε ένα κολάρο ναι. και φόρεσέ ναι. το μερικές ημέρες. Σας το λέω εκ πείρας γιατί μου έχει συμβεί. Το ξέρω, μου το λένε πολύ συχνά. Είναι λάθος, διότι μπορεί να επιτυγχάνεται εκείνη τη στιγμή μια ανακούφιση, αλλά κάνει το αντίθετο από την ενδυνάμωση. Δηλαδή, αδυναμώνει οι μύες. Όπως στερεώνεται εδώ το κολάρο, οι μύες των αυχένα δεν δουλεύουν. Επομένως, κερδίζουμε στην αρχή λίγο να μειώνεται ο πόνος, αλλά μακροπρόθεσμα το πληρώνουμε αυτό. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω, γιατί το βλέπω πολύ συχνά και είναι λάθος. Καλά κάνετε. Άρα το μυστικό, γιατρέ, είναι η ενδυνάμωση, έτσι, εδώ. Ναι. Και με ασκήσεις στο σπίτι, άμα το τηρούμε, δηλαδή κάνουμε για ένα χρονικό διάστημα ασκήσεις στο σπίτι, που μπορεί να μας δείξει ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής. Ακριβώς. Γίνεται δουλειά, έτσι. Ναι, γίνεται δουλειά ακριβώς, γιατί ένα μέρος πλέον του βάρους δεν πηγαίνει στους δίσκους, στις αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης, αλλά πηγαίνει στο μυϊκό σύστημα. Αυτό τις περισσότερες φορές αρκεί μαζί με αντιφλεγμονώδη. Όταν όμως δεν αρκεί, τότε συζητάμε για χειρουργική λύση, η οποία και αυτή είναι πλέον πολύ ασφαλής και με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Αυτές οι ασκήσεις είναι για όλους, γιατρέ, δηλαδή είναι απλές, φαντάζομαι, είναι για όλες τις ηλικίες, για όλους, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτές οι ασκήσεις είναι δυνάμωση. Ναι, ακριβώς. Και τώρα είπατε τη μαγική φράση για τα χειρουργεία, γιατί ξέρετε συνήθως όταν ακούμε χειρουργείο, ο νους μας λίγο ζορίζεται. Εντάξει, ούτε εγώ θέλω, κανείς δεν θέλει. Ναι, πραγματικά. Είναι όμως πια επεμβάσεις οι οποίες είναι σχεδόν ρουτίνα. Ναι, είναι πολύ συνηθισμένες. Συνήθως ο μέσος όρο, τώρα εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος, αλλά συνήθως μιλάμε για μία μέρα νοσηλείας με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Και ο ασθενής μπορεί μέσα σε μία με τέσσερις εβδομάδες, να το πούμε έτσι, να επιστρέψει πλήρως στις δραστηριότητές του, εκτός αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι αθλητής ή έχει βαριά χειρονακτική εργασία, που τότε πάμε 6-8 εβδομάδες που θα χρειαστεί να μείνει εκτός εργασίας ή προπόνησης. Μάλιστα. Και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, τώρα δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά είναι καινούριες μέθοδοι, οι περισσότερες ελάχιστα επεμβατικές, οι οποίες στοχεύουν στο να αποσυμπιέζουν τα νεύρα που πιέζονται και αν χρειάζεται και να σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη. Ελάχιστα επεμβατικές, τι εννοείτε ακριβώς εδώ το λέτε αυτό? Ναι, είναι επεμβάσεις οι οποίες αναπερίπτωση, έτσι, δεν γίνονται σε όλους. Αλλά σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές, αναπερίπτωση μπορούν να γίνουν με μικρότερη τομή, μικρότερη απώλεια αίματος και άρα γρηγορότερη αποθεραπεία. Αυτό είναι. Άρα και η αποθεραπεία γενικά είναι πιο εύκολη πια, πιο γρήγορη. Πιο εύκολη. Δεν έχει καμία σχέση, καμία σύγκριση όταν μιλάμε για χειρουργία αυχένα τώρα με πριν από 20 χρόνια. Δεν έχει καμία, λένε, δηλαδή έχει αλλάξει τελείως. Είναι σαν να λέμε μέρα με τη νύχτα στο πόσο πιο ασφαλές και ανώδυνο εντός εισαγωγικών, όσο ανώδυνο μπορεί να είναι χειρουργείο βέβαια, για τον ασθενή. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι η τελευταία λύση, έτσι, δεν είναι η πρώτη λύση βέβαια. Ναι, και αφορά, μας είπατε, έτσι, μικρό αριθμό περιπτώσεων ουσιαστικά. Οι περισσότερες λύνονται όλα με συντηρητική αγωγή, άσκηση. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ. Γιατί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο υποφέρουμε από πόνο στον αυχένα? Να πείτε, καθιστική ζωή, ο υπολογιστής? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα παίζει ρόλο η καθιστική ζωή, το κινητό, ο υπολογιστής, η στάση. Γενικά, αν σκεφτείτε στη διάρκεια της ημέρας, πόσοι είμαστε σκυφτοί μπροστά από κάτι, μια οθόνη συνήθως, έτσι. Όλα αυτά επιβαρύνουν. Γενικά δεν υπάρχει πολλή άσκηση στη ζωή μας, στις περισσότερες περιπτώσεις.
Και αυτό επιβαρύνει. Επιβαρύνει πολύ όλο το μυοσκελετικό σύστημα και τον αυχένα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αλλάξει κάτι στη διατροφή. Η παθήση του αυχένα δεν σχετίζεται τόσο με διατροφή, με παθογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα. Δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των παθήσεων. Άρα δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Που το τελευταίο διάστημα. Είναι το μόνο πράγμα μπορεί να μην φταίει. Σωστά. Γιατί το τελευταίο διάστημα, ξέρετε, είναι της μόδας. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Εδώ δεν φταίει. Λοιπόν, γιατρέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα δώσατε τα φώτα σα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.